από την ποιητική συλλογή «Επαγγελματικός προσανατολισμός». Γευσεγνώστης. Τις χαρές του Ρανίσκου η γενιά μου τις γνώρισε το ψωμί της βουτώντας το λάδι και τις χόρτασε με ένα απλό ξεροκόμματο που η πείνα το γεύονταν σαν χλίδι και κρεπάλι. Από το πρόγευμα ως το γεύμα η γενιά μου εξελίχθηκε. Τρώει πατάτες πλαστικές, πρίνει εσπρέσο ή φραπέ και αναδεύει τον αφρό όπως ο χρόνος αναδεύει τη ζωή μας. Από το γεύμα στο δείπνο η γενιά μου στρογγύλεψε. Τρώει με άγχος το πρωί, τσιμπάει κάτι στη δουλειά, εκτροχιάζεται ξανά κατά τη μεσημβρία, δειπνεί το βράδυ βλέποντας αθλητικά και ειδήσεις, ενημερώνει τα ποσεύ και διατροφολόγους και γέρνει να αποκοιμηθεί με ένοχη συνείδηση και με βαρύ στομάχι. Το που λένε ο μαξιλάρι είναι η κλίση της προσδοκίας μας, στην απεραντοσύνη των επιθυμιών και των ονείρων, ο καταψύχτης του υποσυνείδητου διατηρεί τις αυταπάτες μας φρέσκες. Η γενιά μου συντηρεί την ιδεολογική τεριδόνα, όπως τα οδοφράγματα, εκτοξεύει ματαιωμένες προσδοκίες με μηδέν λιπαρά, περιλούζεται με χυμό δίχως ζάχαρη και αναφλέγεται με θυμό δίχως όρια. Η θυμωμένη γενιά μου αντιδρά στον αυταρχισμό των τρικλικεριδίων, στον χαφιεδισμό του ανισοποιητικού, στην καταστολή του εμφράγματος και στο ασθενοφόρο που φρέναρε δίπλα το προσκέφαλό μας για να πάρει μαζί με εμάς και ό,τι κάποτε υπήρξαμε. Γιατί όλο και μισεύουμε, γιατί όλο και σκορπάμε, μεταλλαγμένοι πιο πολύ για τα μεταλλαγμένα, γιατί όλο και φοβόμαστε αυτό που είναι άγνωστο. Εκείνο που ξορκίζουμε τις νύχτες που αγρυπνάμε, εκείνο που δεν ξέραμε τότε που ήμασταν παιδιά, που τρέχαμε από το πρωί, με ένα κορμάκι λιγερό και δίχως να πεινάμε.